Ο Λάζαρος Φωτιάς είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει προλάβει να αποκομίσει πολλές εμπειρίες κυρίως στο εξωτερικό. Ο Γεννησιώτης Μέσος, εκτός από την παρουσία του σε ΑΕΛ Καρδίτσα, Πανιγιάλη και Ζάκηθο, βρέθηκε στην Ιταλική Πάρμα, την Ουγγρική Καποσβάρη, αλλά και σε ομάδες της Σλοβακίας και της Βουλγαρίας. Δεν είναι εύκολο για κάθε Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χαίρομαι που είχα την τύχη να φύγω από μικρό στο εξωτερικό με κάποια πισωγυρίσματα στην Ελλάδα. Θέλω να μείνω στο εξωτερικό. Είναι δύσκολο, θεωρώ, να επιβιώσει Έλληνας ποδοσφαιριστής, γιατί έχουν απέτηση πέρα των ξένων γλωσσών πρέπει να γνωρίζει ένας αθλητής. Θεωρώ είναι και κουλτούρα των ξένων χωρών τέτοια που δεν μπορείς να προσαρμοστείς τόσο εύκολα. Είτε τα ωράρια τους, είτε οι καφετέρειες που υπάρχουν στην Ελλάδα και δεν αρέσει και το Έλληνας ποδοσφαιριστής να μην έχει τον καφέ του. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το εξωτερικό, συνάντησα πολλά διαφορετικά πράγματα. Τι σου έχει μείνει κυρίως από εκεί? Η καθαρότητα από τις ανώτερες ομοσπονδίες, οι οργανώσεις από τις ομάδες και σίγουρα η σταθερότητα στο οικονομικό θέμα. Θεωρώ η πιο δύσκολη μου στιγμή ήταν όταν περνούσαν οι μέρες και δεν είχα δικούς μου ανθρώπους δίπλα και δεν άκουγα πολύ το ελληνικό στοιχείο. Και με δυσκόλευε στο να προσαρμοστώ στους πρώτους δύο μήνες. Από εκεί και πέρα όλα ήταν εύκολα. Πληρώναν κανονικά? Αν εξαιρέσουμε ότι μπορεί να αργούσαν 7 μέρες κάποια κράτη, όπως ήταν η Σλοβακία που ήμουν αυτή τη στιγμή, από εκεί και πέρα όλα ήταν εντάξει. Όπως στην Ελλάδα δηλαδή. Αυτό είναι ένα θέμα στην Ελλάδα που πρέπει να επιληθεί και δεν είμαι αρμόδιος εγώ γι' αυτό. Έπαιξες και παλιά στο Ηρακλή, από εκεί ξεκίνησες. Πώς βλέπεις όλη αυτή την κατάσταση? Τρίτη φορά αυτή η ομάδα δικείται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συμβαίνει κάθε φορά στον Ηρακλή. Θεωρώ ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γραφειοκρατία ώστε να μείνει στην Αλφα Εθνική. Θέλεις να μας πεις και για την συνέχεια, για την καριέρα σου? Έχω κάποιες προτάσεις σίγουρα από την Ελλάδα. Τις έχω αφήσει σε δεύτερη μοίρα. Κοιτάω προς το εξωτερικό. Έχω μια πρόταση από μια ομάδα Αλφα Λιθουανίας. Το όνομά της είναι η Τρακάη. Από εκεί και πέρα μιλάω με κάποιες ομάδες στη γειτονική χώρα που είναι η Σερβία, στην Σλοβακία και στην Ουγγαρία.